Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιακές εικόνες από το Athens Flying Week που για ακόμη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Τανάγρα. Χθες είχαμε την επίδειξη των Αμερικανικών F-35 με διοικητή της ομάδας, μάλιστα, να είναι γυναίκα. Τα Αμερικανικά F-35 σκίζουν τον ουρανό της Αττικής και πετούν πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φαντικό τρόπο κάνουν την εμφάνισή τους στον Αττικό ουρανό. My first team's first trip to Greece, but it's awesome to be able to bring the airplane in here that is going to be incorporated into y'all's Air Force as well one day. Just to be able to bring it to Greece soil, show off some of the capabilities to you guys in a short 15-minute flight, and hopefully we inspire everybody to get excited for the airplane. Διοικητής της ομάδας επίδειξης, μία γυναίκα. Κριστίν Μπεογούλφ, με περισσότερες από 800 ώρες πτήση στο ενεργητικό της, μίλα στον Sky και στον Σταύρο Ιωαννίδη. It feels pretty powerful, obviously, to be flying, you know, a brand new airplane. I think these tails here, you know, came off the line in 2020, 2021. So just a couple hundred hours on these airplanes, but they're, you know, bright and shiny, but they're also showcasing the next, you know, fifth generation technology that we bring to the fight. So it's awesome to be able to share that with other NATO partners. Μπορεί να ακολούθησε την καριέρα του πατέρα της, ωστόσο χαράσει τη δική της πορεία. I grew up in a military family, so my dad was a fighter pilot. He flew F-15C models, so that was a kind of a natural fit for me to follow in his footsteps. I flew the F-22 for 3 years, and then flying the F-35 for 6 years. The women are underrepresented in both civilian and military aviation. In our Air Force, we're right about 3-4% of fighter pilots. Μοναδική γυναίκα, βέβαια, που βρίσκεται στο Athens Flying Week. Όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν τον τομέα των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει ισότητα σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα και καθημερινά δεν υπάρχει κάποια διάκριση σε άντρα ή γυναίκα. Ό,τι κάνει ένας άντρας στην αεροπορία ή στο στρατό, το κάνει και μια γυναίκα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Η Ελευθερία Κοντοδήμου είναι συγκυβερνήτης στο ελικόπτερο Kiowa Warrior. Χρειάζεται αφοσίωση και αρκετή δύναμη εσωτερική για να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις καθημερινά σε ό,τι χρειάζεται. Για ακόμη μία χρονιά στην Τανάγρα και τα γαλλικά Ραφάλ, δείχνοντας το εύρος των πτυτικών τους ικανοτήτων στον ελληνικό ουρανό. Very good relationship with the Greek pilots. We train a couple of times together with a kind of exercise during the year. We train the school of the Rafale, and it's always a pleasure to meet them again each year here or on different exercise and to share tactics and just to be between friends. In fact, because we are all fighter pilots, and it's very important to keep this relationship with them. Και φέτος η ελίτ της πολεμικής αεροπορίας θα βρίσκεται στο Athens Flying Week. Στην Ελλάδα αλλά και στο ευρύ κοινό στο εξωτερικό, μια ιδέα το τι είναι η πολεμική αεροπορία της Ελλάδας αρχικά, μαζί με το ΖΕΦΣ, γιατί και το ΖΕΦΣ έχει σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Και για μας είναι απέραντη ευχαρίστηση όταν βλέπουμε τον κόσμο να μας χαιρετάει και να μας κουνάει τις ελληνικές σημαίες. Δεξιοτέχνες πιλότοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε μια μοναδική επίδειξη στην αεροπορική βάση Τανάγρας και προσφέρουν ένα σπάνιο υπερθέαμα.